Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Τον κύριο Αποστόλου, ο οποίος πέρυσι ήταν εδώ στην ίδια περιοχή. Είχαμε συναντηθεί μάλιστα στον Κοντοδεσπότη, τότε ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συντόνιζε και ενημερωνόταν για την προσπάθεια, τον μεγάλο αγώνα που γινόταν για την κατάσβεση της φωτιάς. Φέτος ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευβίας ήρθε εδώ να ενημερωθεί. Τι ακριβώς έχετε δει, τι πληροφορίες έχετε για την πυρκαγιά? Καταρχήν να πω, είναι μια σύμπτωση διαβολική, δεν ξέρω τι να πω, διότι 13 Αυγούστου το 18 είχαμε την περσινή φωτιά, 13 Αυγούστου το 19 έχουμε τη σημερινή. Αυτό που τουλάχιστον έχω εντύπωση αυτή τη στιγμή είναι ότι περάσαμε μια δύσκολη στιγμή, η χθεσινή μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όλα δείχνουν τώρα ότι οι δυνάμεις, οι πολλές δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν αυτή την ώρα στην περιοχή και με συνδυασμό ότι ήδη οι άνεμοι έχουν χαμηλώσει σημαντικά, θα υπάρξει μέχρι το τέλος της ημέρας, θα σας έλεγα, ένας απόλυτος έλεγχος της κατάστασης. Το ζήτημα όμως είναι ότι υπάρχει μια τεράστια οικολογική καταστροφή πρωτίστως, και βεβαίως δευτερευόντως υπάρχουν πάρα πολλές αγροτικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές. Όμως όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, με την ολοκλήρωση, θα έλεγα, της διαδικασίας ελέγχου και οριοθέτησης θα υπάρξουν άμεσα, πρέπει να υπάρξουν άμεσα και αποφάσεις όσον αφορά την κήρυξη αναδασωτέων των συγκεκριμένων εκτάσεων άμεσα, είπαμε, γιατί ένα μεγάλο μέρος αφορά και εκτάσεις προστατευόμενες Natura, αλλά και ταυτόχρονα οπωσδήποτε να καταμετρηθούν οι αγροτικές ζημιές για να μπορέσουμε μέσω είτε του ΕΛΓΑ είτε της ΨΕΑ διαδικασίας, μέσα από κρατικές ενισχύσεις, να υπάρξει μια αντίστοιχη ανακούφιση για τους αυτούς που έχουν πληγεί από πλευράς κατοίκων. Εγώ εκείνο που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι οπωσδήποτε σε αυτή τη διαδικασία που ονομάζεται δασοπυροπροστασία πρέπει να επανεξεταστούν πάρα πολλά πράγματα, διότι το βιώσαμε και σε αυτή τη φωτιά. Η διαδικασία πρόληψης, αυτή που ουσιαστικά ανακόπτει κάθε προσπάθεια για επεισόδια, αλλά και ταυτόχρονα η έγκαιρη επέμβαση, δηλαδή η επέμβαση μέσα σε 5-10 λεπτά, είναι δύο σημεία τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε επαναπροσέγγιση. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε όλες οι δυνάμεις και όλοι όσοι ασχολούνται είναι απαραίτητοι σε αυτή τη διαδικασία. Προκόπη, δεν ξέρω αν ακούει ο κύριος Αποστόλου. Πέρυσι. Ακούει ο κύριος Αποστόλου. Πέρυσι, ακούει. Επειδή εδώ είμαστε και πέρυσι, τέτοια μέρα, στη φάση αυτή, είχαμε δει ότι είχε πληγεί ο κλάδος των ρητινοπαραγωγών στην περιοχή. Εκτιμά ο κύριος Αποστόλου, που είναι γνώστης επειδή είναι βουλευτής της περιοχής, ότι υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα τώρα? Ίσως μεγαλύτερο το πρόβλημα, διότι πρόκειτο για πευκοδάση τα οποία ρητινεύονταν, αλλά και ταυτόχρονα υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος με αυτό το δύσκολο επάγγελμα λειτουργούσε και έμενε στην περιοχή. Είναι από τα θέματα που πρέπει να ειδωθούν άμεσα και βεβαίως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθούμε ότι η απώλεια του εισοδήματος που υπάρχει εξαιτίας της πυρκαγιάς, εννοώ στους ρητινοκαλλιεργητές, να μην αναπληρωθεί. Οπωσδήποτε θα είναι μια πρώτη υποχρέωση της πολιτείας. Μάλιστα. Προκόπη. Ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο από εδώ, από τον κύριο Αποστόλου. Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι θα τον αποδεσμεύσουμε, γιατί έχει ακόμα να κάνει ένα γύρο εδώ στην περιοχή. Πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσω την εικόνα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οπωσδήποτε θα παρακολουθούμε τις διαδικασίες τις μετά την λήξη της πυρκαγιάς για να υπάρξει η ανακούφιση που είναι απαραίτητη για τους κατοίκους της περιοχής. Δεν ξέρω αν υπάρχει και υποψία για το γεγονός ότι η δεύτερη χρονιά, και μάλιστα πέρσι που είχαμε έρθει, αλλά και φέτος οι κάτοικοι κάνουν λόγο και για άλλες πυρκαγιές στο παρελθόν. Αυτή εδώ η περιοχή για κάποιο λόγο είναι στο στόχαστρο. Χωρίς να μπαίνουμε στον πειρασμό να μιλάμε για ενδεχόμενο εμπρισμού, ωστόσο όλα αυτά είναι λίγο παράξενα. Οπωσδήποτε, εγώ βάζω μια γενική αρχή. Φωτιές αυτή την ώρα, την κρίσιμη, γενικά στα δάση, δασικές εκτάσεις, έχουν και στοιχεία εμπρισμού.
Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι αμέλησα μου ξέφυγε, όταν είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς εδώ αυτή η σύμπτωση μας δημιουργεί υποψίες, υπόνοιες. Όλα αυτά όμως είναι θέματα άλλων υπηρεσιών και άλλων διαδικασιών, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να ερευνηθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε με αυτό που προέχει.